Αποταμιευτικός λογαριασμός πράσινο από την Τράπεζα Κύπρου. Τα άπαντα της αποταμίευσης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε τα τελευταία νέα από τη financialmirror.tv. Η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα ότι χαλαρώνει το τραπεζικό απόρριτο, θέλοντας να συμμορφωθεί με τα κριτήρια του ΟΣΑ, ενώ και το Λουξεμβούργο γνωστοποίησε ότι είναι έτοιμο να προβεί σε παρόμοια κίνηση. Η Ελβετική κυβέρνηση διευκρίνησε σε ανακοίνωσή της ότι η Ελβετία δεσμεύεται να ενισχύσει την ανταλλαγή φορολογικών δεδομένων με άλλες χώρες κατά περίπτωση και κατόπιν τεκμηριωμένου και αιτιολογημένου αιτήματος. Η εφαρμογή αυτής της απόφασης θα γίνει μέσω διμερών συμφωνιών για την διπλή φορολόγηση, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η αποδοχή των κριτηρίων του ΟΣΑ δεν μεταβάλλει κατ' ουσία το τραπεζικό απόρριτο που ισχύει στην Ελβετία, αρνούμενη κάθε αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων. Με σημαντική άνοδο κινήθηκαν σήμερα ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, διευρύνοντας τα κέρδη των προηγούμενων ημερών εν μέσω ενδείξεων για σταθεροποίηση των καταναλωτικών δαπανών στη ΣΥΠΑ. Η Barclays και η Deutsche Bank ενισχύθηκαν μετά από τα σχόλια του CEO της Bank of America ότι η μεγαλύτερη Αμερικανική τράπεζα θα εμφανίσει κέρδη φέτος. Σημειώνεται ότι ανάλογες ανακοινώσεις έχουν κάνει μέχρι στιγμής η JP Morgan και η Citigroup. Η μετοχή της Societe Generale ενισχύθηκε 7% και της HSBC κατά 2,5%. Σε υψηλά 2 μηνών ενισχύθηκε το ευρώ εναντί του γεν εν μέσω ισχυρών κερδών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και τη στιγμή που η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας εμφανίζεται έτοιμη να λάβει μη συμβατικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν κέρδη για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, ενθαρρύνοντας τους επενδυτές να αποχωρήσουν από την ασφάλεια του δολαρίου. Αν και το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα έχει περιορίσει τα αρχικά κέρδη του έναντι του δολαρίου και του ελβετικού φράγκου, εξακολουθεί να επηρεάζεται θετικά από την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας να αποφύγει την περαιτέρω ανατίμησή του φράγκου έναντι του ευρώ μέσω αγοράς ομολόγων και ξένου νομίσματος. Στις 4 ώρα Κύπρου, το ευρώ ενισχύθηκε στα 127 γεν, έχοντας εκτινηχθεί νωρίτερα στα 127,64, τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 2 ετών. Η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου διαμορφωνόταν στα 1,29 δολάρια. Νωρίτερα το ευρώ είχε ενισχυθεί στα υψηλά 2,5 εβδομάδων των 1,2956 δολαρίων. Σταθεροποιητικές τάσεις στα 47 δολάρια κατέγραψε τιμή του αργού μετά το χθεσινό άλμα σε ποσοστό 11% και εν αναμονή των αποφάσεων του ΟΠΕΚ στην επερχόμενη συνάντηση των μελών αναφορικά με τα επίπεδα της παραγωγής. Τις εκτιμήσεις για την παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου το 2009 υποβάθμισε κατά 270.000 βαρέλια την ημέρα. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας ανέφερε ωστόσο πως η ρύκνωση της προσφοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου στις βιομηχανικές χώρες. Αύξηση 3,8% σημείωσε το κόστος εργασίας στην Ευρωζώνη στους 12 μήνες μέχρι τον Δεκέμβριο του 2008, έναντι αύξηση 4,2% τους 12 μήνες του Σεπτεμβρίου. Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται το κόστος των μισθών καθώς και μη μισθολογικά κόστη όπως οι εισφορές των εργοδοτών. Οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 3,9% μέχρι τον Δεκέμβριο, έναντι 4,2% μέχρι τον Σεπτέμβριο, ενώ τα μη μισθολογικά κόστη αυξήθηκαν κατά 3,6% έως τον Δεκέμβριο και κατά 4,3% έως τον Σεπτέμβριο. Αύξηση 0,1% κατέγραψαν και οι λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη σε μηνιαία βάση τον Ιανουάριο, ενώ σε ετήσια βάση εμφανίστηκαν μειωμένες κατά 2,2% όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την Eurostat. Οι οικονομολόγοι προέβλεπαν μια μηνιαία αύξηση της τάξης του 0,2% και ετήσια πτώση 2,1%. Από την άλλη, πτώση κατά 18,3% σημείωσαν οι νέες πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Ένωση Κατασκευαστών. Ευχαριστούμε που επιλέξατε η Financial Mirror.tv για την οικονομική σας ενημέρωση.